φετινό αποτέλεσμα τίνει προς την ολοκλήρωσή του. Αυτό που έχουμε να πούμε σε ό,τι μας αφορά, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ άντεξε και το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε. Έχει επιστρέψει ως πρωταγωνιστής, έχει επιστρέψει ως η μόνη αξιόπιστη φωνή για την αντιπολίτευση, έχει επιστρέψει ως η μόνη σοβαρή φωνή της προόδου, ως ένας εναλλακτικός πόλος. Από εκεί και πέρα, γενικότερα, θα πρέπει να μας προβληματίσει το ποσοστό που καταγράφεται σε ό,τι αφορά το κόμμα των Σπαρτιατών. Είναι μία αρχική καταγραφή, η οποία σαφώς δείχνει μία τάση, δείχνει μία τάση που σχετίζεται με την πτώση του κράτους δικαίου, με την πτώση των ηθικών αξιών, με την κατάρρευση των θεσμών. Και αυτό είναι κάτι που ως κοινωνία, αλλά όχι ως πολιτικό σύστημα, την επόμενη μέρα θα πρέπει να μας προβληματίσει. Σε τι οφείλετε, πιστεύετε, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στις εκλογικές αναμετρήσεις της τελευταίας? Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ προφανώς και συνδέεται με τον σοβαρό πολιτικό λόγο που όλο αυτό το διάστημα δημόσια τοποθετηθήκαμε, ο πρόεδρός μας και όλα τα στελέχη, συνδέεται με το πρόγραμμά μας που πρώτη παρουσιάσαμε, που είναι ένα πρόγραμμα που αγγίζει όλες τις πτυχές της βεντάλιας του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας, της εξωτερικής πολιτικής, του κοινωνικού κράτους γενικότερα. Και σίγουρα έχει να κάνει φυσικά και με τα στελέχη μας που στελέχωσαν τα ψηφοδέλτιά μας και έδωσαν τον αγώνα τους σε όλη την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ικανοποίηση. Καταγράφεται πάλι η δυναμική της δημοκρατικής παράταξης. Είμαστε παραδοσιακά ένα νησί που το ΠΑΣΟΚ είχε μεγάλα ποσοστά και αρχίζει να διαφαίνεται ότι είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε ξανά τη δυναμική μας πορεία.